μετά από Γενική Συνέλευση που είχαμε κάνει την προηγούμενη Παρασκευή, υπάρχουν δύο εργασιακά θέματα που ταλανίζουν αυτή τη στιγμή το Ίδρυμα. Το ένα είναι η άδικη απόλυση της συναδέλφου, το τρόπος που έγινε, και το άλλο είναι βλαπτικές μεταβολές συμβάσεων συναδέλφων που έχουν πάνω από 20 χρόνια και 25 σε σταθερό ωράριο και με αυτό έχουν χτίσει και την οικογενειακή τους ζωή, χωρίς λόγο και αιτία, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα, να γυρίζουν βιαίως μόνιμα απόγευμα. Πόσους τρόφιμους έχετε σήμερα εδώ? Αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά στους 75 με 85. Και οι εργαζόμενοι που εργάζονται? Και αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι είναι κοντά στους 40. Και θα έπρεπε να είναι? Και παλιά είχαμε και 55 εργαζόμενους. Τουλάχιστον 50. Το ξύμορο όμως είναι ότι ζητάμε από την πολιτεία μέσα από προγράμματα του ΔΥΠΑ να μας στέλνουν εργαζόμενους μέσα από προγράμματα του ΔΥΠΑ, και παράλληλα παίρνουμε αυτούς τους εργαζόμενους που τους πληρώνει η πολιτεία και στηρίζει το Ίδρυμα, και από την άλλη πόρτα απολύουμε κόσμο. Δηλαδή εδώ έχουμε μια διοίκηση αυταρχική και διχαστική προς στο να ζητάμε από τον περιφερειακό διευθυντή του ΑΕΔ, του ΔΥΠΑ, εργαζόμενους, και παράλληλα από την άλλη μεριά να τους στέλνουμε εργαζόμενους δικούς μας να βγάλουν κάρτα ανεργίας. Δηλαδή πρέπει να το προσέξει και αυτό για το κύριος προϊστάμενος του ΟΑΕΔ εκεί πέρα. Το θέμα δεν είναι να στέλνεις εργαζόμενους και από την άλλη πόρτα να διώχνουμε εργαζόμενους και να δημιουργούμε ανεργία. Το θέμα είναι να πέσει η ανεργία και να βοηθήσουμε κόσμο να βρει δουλειά. Το ένα το κρατούμε. Δεύτερον, εμείς κάναμε μια συνάντηση με τη διοίκηση μετά από δική μας παρόντληση, όπου ήταν άκαρπη. Εμείς δεν πήραμε πιστικές απαντήσεις, δεν μας έδωσαν πιστικές απαντήσεις, ούτε για το θέμα της απόλυσης συναδέλφου. Δεν υπάρχει καμία επαφή με τη διοίκηση, όπως δεν υπήρχε και πριν την απόλυση καμία επαφή με τη διοίκηση. Για πρώτη φορά η διοίκηση απολύει έναν εργαζόμενο χωρίς έστω μέσα εισαγωγικά να απολογηθεί για το αν έχει πράξει κάποιο παράπτωμα. Από ό,τι έμαθα, δεν έχω κανένα οικονομικό παράπτωμα από τη δουλειά μου. Αλλά με μόνο θέμα τον εξορθολογισμό των οικονομικών. Ούτε καν τέθηκε στο τραπέζι μία λύση, μία συζήτηση να γίνει γύρω από αυτό το θέμα. Αντιθέτως, θέλω να σας πω ότι ο εξωτερικός συνεργάτης που ανέλαβε με προσφορά ως συνάνθρωπος, και εγώ ίδια είμαι εξωτερικός συνεργάτης, και εγώ έχω βιβλία, κατέθεσα και εγώ προσφορά, ούτε και εκεί με κάλεσαν. Σε μία ίστατη προσπάθεια το έκανα, ότι το θέμα είναι όντως οικονομικό, που φυσικά δεν είναι. Είναι καθαρά στοχοποίηση εργαζομένου. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι σήμερα είμαι εγώ. Αύριο είναι τόσοι εργαζόμενοι. Είναι απαράδεκτη μια τέτοια στάση για ένα τέτοιο ίδρυμα, στο οποίο έχει σαν βασικό μέλημά του την κοινωνική αλληλεγγύη και να προσφέρει. Πώς γίνεται αυτό όταν από την ίδια τη διοίκηση δεν υπάρχει θετική επικοινωνία με τους εργαζόμενους, που είναι η δεύτερη οικογένεια των παιδιών μας?